Το περιεχόμενο ότι που μας προσφέρει μια κατά δυνατόν εικόνα της ανιότητος, μας δείχνει εμφανώς ποιος είναι ο άνθρωπος, ποιος έχει κληθεί να γίνει, ποιος μπορεί, ποιος πρέπει να γίνει. Από τα υπέροχα τροπάρια της μεγάλης εορτής, ένα διατυπώνει με έξοχο τρόπο τι των πρωτών εν αλλαγή, τη μεταδόξη σου σωτήρ, εν τη δευτέρα και πληκτή τη ερεύσεω δειχνή, επί του όρου σταυρών μεταμορφωθεί. Τι σημαίνει αυτό, με απλά λόγια μα λέει ότι ο κύριο μεταμορφώθηκε στο όρο σταυρών μπροστά στα μάτια των μαθητών του, για να δείξει με φανερό τρόπο τη μεγάλη αλλαγή, την απερίγραπτη δόξα που θα αποκτήσουν οι άνθρωποι κατά την έντοξο εντεχνητή ταυτόχρονα δευτέρα του παρουσία. Να λοιπόν ποιος στην πραγματικότητα είναι άνθρωπος, δεν είναι μικρός και ασήμαντος, ένας πρόσκαιρος κάτοικος της γης, δεν είναι μια σκιά που χάνεται για πάντα, είναι αιώνιος και ύστερα θα είναι μονάχα πνεύμα και ψυχή, όπως επιπόλαια φαντάζονται πολλοί, αλλά θα είναι ολόκληρος και αγέραιος, με σώμα άφαρτο, δεν θα έχει τις ορεινές ασθενείες και τις ανάγκες. Τότε στην αιωνιότητα ο άνθρωπος θα εμφανιστεί με δόξα ασύρτη και διαστάσεις θεϊκές. Ο άσημος και ταλέπορος κάτοικος της γης θα φανερωθεί ενδόξος και πανευτυχής μέσα στην κοινωνία των Αγίων, των νέων κατά χάρη Θεών, διότι ο Κύριος τότε, όπως λέει άλλο τροπάριο, θα είναι Θεός εν μέσω Θεών, Θεός ανάμεσα στους κατά χάρη και θεωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα λάβουν με θεϊκή δόξα και μεγαλοπρέπεια. Αυτό είναι το μέλλον του ανθρώπου. Αυτός είναι ο ύψιστος και έσκατος σκοπός τους. Και αυτό τόσο ξεκάθαρα και δυνατά φανέρωσε ο Κύριος μας επάνω στο θαβόρ με τη μεταμόρφωσή του. Ότι ο προορισμός όλων μας είναι δόξα, σύντυπτη και αιώνια. Τώρα οι συνέπειες της μεγάλης εορτής στη ζωή μας είναι ολοφάνερες. Όλοι μας ασφαλώς επιθυμούμε να μετέχουμε αιώνια στην ατελείωτη χαρά και δόξα της Θείας Βασιλείας. Αλλά βέβαια το γνωρίζουμε, δεν αρκεί μόνο η επιθυμία. Όλοι αναμφιβόλως έχουμε κληθεί να μετάσχουμε στη δόξα και την χαρά του Παραδείσου. Όμως αυτό δεν θα γίνει καταστατό για όλους. Για να μετάσχουμε σε αυτή τη δόξα, την οποία ο Κύριος αμυδρά μόνο φανέρωσε στο θαβόρ, είναι απαραίτητο να μεταμορφωθούμε πρώτα πνευματικά, ενώ όσο βρισκόμαστε στη ζωή, εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας πολύ καλά αυτό. Η δεδοξασμένη μεταμόρφωσή μας εις την Βασιλεία του Θεού εξαρτάται από το αν και κατά πόσο θα μεταμορφωθούμε εσωτερικά εδώ στη γη. Να μεταμορφωθούμε. Τι σημαίνει να μεταμορφωθούμε? Σημαίνει να αλλάξει η καρδιά μας, τα αισθήματά μας, οι σκέψεις μας, οι επιθυμίες μας, τα όνειρά μας, οι στόχοι, οι επιδιώξεις μας. Σημαίνει να αποκτήσουμε άγια αισθήματα, άγιες επιθυμίες, άγιους στόχους. Τότε και μόνο θα μας καθαριστεί η αιώνια μεταμόρφωσή μας και κατά τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Θα αξιωθούμε να εισέλθουμε ένδοξοι και λαμπροί στο χώρο της ατελείωτης χαράς, στην κοινωνία των μεταμορφωμένων των κατ' χάρη Θεών.